Ναι, Θείου Πνεύματος, Τι έπινευσή πρώτος όκησας, Εν τη ερήμο ηλίου τον ζηλωτήν μίμησας. και διορνέου τραφήσω εις άγγελος, η παντονίου το κόσμο εγνώρισε, Παύλε οσίε Χριστόν τον Θεόν ηκετεύε, Βρισσαστε η μην το μεγα Ελεος, εκβρέφους των κυριών επιποθήσας θερμός τον κόσμον κατέληπε και τα του κόσμου τερπνά και ίσκυσα σαριστά. στην καλύβη προπυλών σων γονέων, έθραψα στα σενέδρας, τον δαιμόνων Παμάκαρ. Βίωσε Ιωάννη ο Χριστός, αξίωσε, δόξασε. Χαίρετε αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή μας και με τη χάρη του Θεού σήμερα θα μιλήσουμε για τον βίο των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Παύλου του Θηβαίου και Ιωάννου του Καλυβίτου, τον οποίον την Ιερά Μνήμη Εκκλησία μας τιμά την 15η του μηνός Ιανουαρίου. Ο Όσιος Παύλος ο Θηβαίος Την εποχή που ο Αυτοκράτορας Δέκιος εξαπέλυσε άγριο και ανελαίητο διωγμό κατά των Χριστιανών περί το έτος 250, σε όλες τις περιοχές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ζούσε στην κάτω θηβαίδα της Αιγύπτου ένας νεαρός χριστιανός, ευσεβής, σόφρων κοσμημένος με κάθε λογής αρετές, που ο θάνατος των γονέων του τον άφησε κληρονόμο μεγάλης περιουσίας. Για να αποφύγει την λέλαπα του διογμού αποσύρθηκε σε μία οικία του στην εξοχή. Σύντομα όμως, ο γαμπρό του, Επιθυμώντα να οικειοποιηθεί μόνο του την οικογενειακή κληρονομιά, συνέλαβε το σχέδιο να παραδώσει τον νεαρό Χριστιανό στου διώκτε. Ο Παύλο κατέφυγε στην έρημο, εγκαταλείποντα όλα του τα αγαθά. Ύστερα από μακρά οδηγορία, έφτασε μια μέρα στου πρόποδε ενό βουνού και ανακάλυψε ένα σπήλαιο σε μια θαυμάσια τοποθεσία, κρυμμένη από τα βλέμματα των ανθρώπων. Μια φοινικιά προσέφερε τους καρπούς της και τον ίσκιο της και μία πηγή το αναγκαίο καθαρό νερό. Εγκαταστάθηκε λοιπόν σε αυτό το μικρό παράδεισο που του είχε παραχωρήσει ο Θεός και πέρασε όλη του τη ζωή ενσιοπή και προσευχή. Μετά από πολλά χρόνια, το έτος 342, ήλθε λογισμός στον Μέγα Αντώνιο, τον καθηγητή της Ερήμου, ο οποίος τότε ήταν 90 ετών. Και του ήρθε ο λογισμός ότι κανένας άλλος άνθρωπος δεν είχε ζήσει ζωή τόσο αφιερωμένη στον Θεό όσο εκείνος. Την επομένη νύχτα πληροφορήθηκε σε ενύπνιο ότι ένα ερημίτης σε μία άλλη έρημο διήγε ουρανία βιωτή τελειωτέρα από εκείνον και είχε φτάσει σε ηλικία 113 ετών ο Όσιος Αντώνιος χωρίς χρονοτριβή πήρε το ραβδί του και ξεκίνησε να οδηπορεί, αφήνοντας την Θεία Πρόνοια να τον οδηγήσει. Καθοδόν συναντήθηκε με πολλά άγρια θηρία σταλμένα από τον δαίμονα, τα οποία εξοντώνονταν από την δύναμη του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού και του έδειχναν την κατεύθυνση που έπρεπε να ακολουθήσει. Τέλος μια να τον οδήγησε ως το σπήλαιο και με προσευχές και παρακάλια ο Αντώνιος κατόρθωσε να πείσει τον Παύλο να του ανοίξει. Οι δύο γέροντες αλληλοασπάστηκαν, χαιρετώντα ο ένας τον άλλο με το όνομά του. Ευχαρίστησαν τον Θεό που επέτρεψε μια τέτοια συνάντηση και όταν κάθισαν, ο Παύλος που δεν είχε μιλήσει σε άνθρωπο επί 90 χρόνια, ρώτησε τον Άγιο Αντώνιο για τον κόσμο, αν η ειδωλολατρία βασιλεύει ακόμη και αν συνεχίζονται οι διωγμοί ενώ συνομιλούσαν ένα κοράκι ήλθε ξαφνικά σε ένα κλαδί και έριξε στα πόδια τους έναν ολόκληρο άρτο. Ο Παύλος είπε στον επισκέπτη του «Θαύμασε αβά την καλοσύνη του Θεού. Εδώ και εβδομήντα χρόνια ο Θεός μου στέλνει με αυτό το κοράκι καθημερινά μισό άρτο για την τροφή μου και σήμερα με τον ερχομό σου ο Κύριος διπλασίασε την μερίδα για να φας κι εσύ» αφού έφαγαν την ουράνια αυτή τροφή με ευχαριστίες, πέρασαν όλη τη νύχτα προσευχόμενοι. Την επομένη ημέρα ο Παύλος ομολόγησε στον Όσιο Αντώνιο ότι γνώριζε από καιρό τον τόπο διαμονής του και ότι ο Κύριος τον είχε στείλει τώρα σε Αυτόν για να παραδώσει στην γη το πτωχό γήινο σαρκείο του, καθώς πλησίαζε η ώρα που θα τελείωναν οι αγώνες του. Ο Αντώνιο τον νικέτευσε με δάκρυα να μην τον αφήσει, αλλά να παρακαλέσει τον κύριο να τον πάρει και εκείνον μαζί του. Ο Όσιο Παύλο του ζήτησε τότε να φέρει από το κελί του τον Μανδία, που του είχε δώσει ο Άγιο Αθανάσιο Αλεξανδρία, για να ενταφιαστεί με αυτόν. Ο Γέροντα των 90 Χρόνων ξαναβρήκε το σφρίγο τη νιώτη του, για να πάει και να επιστρέψει σε μία μέρα γεμάτος επιθυμία να ξαναδεί τον Παύλο, φοβούμενος μήπως εκείνος παραδώσει την ψυχή του όσο θα έλειπε. Την επομένη ημέρα το πρωί, καθώς βρισκόταν ο Όσιος Αντώνιος ακόμη καθοδόν, είδε την ψυχή του Παύλου να υψώνεται στον ουρανό, εν μέσω των αγγέλων, των προφητών και των αποστόλων, και φώναξε «Παύλε, γιατί με εγκαταλείπεις» Σε γνώρισα τόσο αργά και φεύγεις τόσο νωρίς. Έτρεξε ο Όσιος Αντώνιος ως το σπήλαιο, όπου βρήκε τον Όσιο Παύλο ακίνητο, ο σαν να προσευχόταν. Τον σκέπασε με το μανδύα του μεγάλου ομολογητή της Ορθοδοξίας, έψαλε γι' αυτόν επικιδίου σύμνους και βοηθούμενος από δύο λιοντάρια, τα οποία κατά θεία οικονομία ήλθαν και έσκαψαν έναν τάφο με τα νύχια τους, εναπέθεσε με ευλάβεια το σώμα του πρώτου ερημίτου στο χώμα, με την προσδοκία της εχνεχρών Αναστάσεως. Για να μην στερηθεί τη χάρη του Αγίου, ο Αντώνιος πήρε μαζί του από το χιτόνα που είχε φτιάξει ο Παύλος με τα χέρια του από φύλλα φινικιάς και τον φορούσε στις μεγάλες εορτές του Πάσχα και της Πεντηκοστής. τη αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Ιωάννου του Καλυβίτου. Ο Όσιος Ιωάννης ο Καλυβίτης, ο διαχριστών πτωχός, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη επιλέοντος του πρώτου. Ήταν γιος του πλουσίου και ισχυρού συγκλητικού ευτροπίου. Έλαβε εξαιρετική μόρφωση από ονομαστούς διδασκάλους και επέδειξε από παιδί μεγάλη ευσέβεια όντας ακόμη δωδεκαετής, συνάντησε μία μέρα έναν μοναχό της Μονής των Ακιμήτων, ο οποίος ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για προσκύνημα στα Ιεροσόλυμα και τον καθηκέτευε να του μιλήσει για την πολιτεία των μοναχών, την άσκηση, την αδιάλειπτο δοξολογία και την απερίσπαστη προσευχή τους. Τόσο πολύ τον χαροποίησε τον Ιωάννη η περιγραφή της αγγελικής βιωτής που διάγουν θνητοί άνθρωποι, ώστε ζήτησε από τον μοναχό να του υποσχεθεί ότι θα τον έπαιρνε μαζί του όταν θα επέστρεφε στην βασιλεύουσα. Με πρόφαση ότι το χρειαζόταν για τα μαθήματα στο σχολείο, ζήτησε και έλαβε από τους γονείς του ένα περικαλές χειρόγραφο Ιερό Ευαγγέλιο, με βιβλιοδεσία επιχρυσωμένη και κοσμημένη με μαργαριτάρια. Το έφερε πάντα μαζί του ως το πολυτιμότερο αγαθό του. Και όταν ο γέροντας επέστρεψε από τα Ιεροσόλυμα, ο Ιωάννης έφυγε κρυφά από την πατρική του οικία, παίρνοντας μαζί του μονάχα αυτό το Ευαγγέλιο. Όταν ο Ιωάννης έφτασε στην Μονή των Ακιμήτων, συγκίνησε τον ηγούμενο με την θέρμη του και τα δάκρυά του και κατάφερε να τον πείσει να τον κύρι και να τον ενδύσει το μοναχικό σχήμα, την ίδια και όλα παρά το νεαρό της ηλικία του, χωρίς ο ηγούμενος να τον υποβάλει προηγουμένω στην κανονική δοκιμασία. Από τότε επέδειξε θαυμαστό ζήλο στους ασκητικούς αγώνες και ξεπέρασε γρήγορα στην αρετή τους εμπειρότερους μοναχούς. Επί τρία χρόνια δεν έτρωγε παρά μόνον τις Κυριακές, μετά από την Θεία Κοινωνία, και είχε τόσο πολύ αδυνατήσει που κανένας δεν αναγνώριζε πλέον τον νεαρό και λεπτεπίλεπτο αριστοκράτη. Ο διάβολος όμως, φθονώντας την πρόοδό του, εξαπέλυσε εναντίον του λυσαλέο πόλεμο, με αδιάκοπους λογισμούς ανάμνησης των γονέων του, παρακινώντας την νεανική καρδιά να τους επισκεφθεί. Οι επανειλημμένες εξομολογήσεις, ο πολλαπλασιασμός των ιστιών και τα άφθονα δάκρυα δεν κατάφεραν να τον απαλλάξουν από αυτόν τον ολέθριο λογισμό τελικά έλαβε από τον ηγούμενο την ευλογία να επιστρέψει στην οικογενειακή εστία, όχι για να υποταγεί νικημένος στον πειρασμό, αλλά για να αγωνιστεί κατά μέτωπον εναντίον του διαβόλου, με την δύναμη του Χριστού και την προσευχή των Αγίων Πατέρων. Του έφερνε δηλαδή ο σατανάς λογισμούς, εκεί στην έρημο που ήταν ο Όσιος και προσευχόταν, να γυρίσει πίσω στο σπίτι του για να δει τους γονείς του και πήρε την απόφαση ο Όσιος Ιωάννης να γυρίσει στο σπίτι του όχι για να κάνει υπακοή στον πειρασμό αλλά για να πολεμήσει κατά μέτωπον. Βγαίνοντα από το μοναστήρι άλλαξε τα ρούχα του με τα κουρέλια ενός ζητιάνου και οδηπορώντας επί πολλές ημέρες έφτασε νύχτα κατάκοπος στην θύρα του ανακτόρου της οικογενείας του αγνώριστος ύστερα από τόσου ασκητικού αγώνε και αρακένδυτο. Οι υπηρέτε τον περιμάζεψαν και τον λυπήθηκαν. Καθώ όμω απαγορευόταν να περιθάλπουν ζητιάνους, έλαβαν από τον κύριο του την άδεια να τον εγκαταστήσουν όχι μακριά από την είσοδο σε μια φτωχή καλύβα για να τον προστατεύσουν από το δρυμή κλίμα του χειμώνα. Μια ημέρα, καθώς η μητέρα του θλιμμένη ακόμη από την στέρηση του πολυαγαπημένου γιού της, έβγαινε να πάει στην εκκλησία, παρατήρησε με αποστροφή αυτόν τον Ζητιάνο, τρόμαξε από την αγριότητα του προσώπου του και πρόσταξε στο εξής να μείνει κλεισμένο μέσα στην καλύβα, αν και δεν ήθελε να τον διώξουν. Επί τρία ολόκληρα χρόνια ο Άγιος Ιωάννης έζησε στην καλύβα αυτή στην αυλή του σπιτιού του ως έγκλιστος. Έκθετος στην περιφρόνηση των γονέων του, στην χλέβη και στην κακομεταχείριση των υπηρετών και των περαστικών. Μη αρκούμενος στις ακούσιες θλίψεις, πρόσθεται στην εκούσια προσφορά του στον Κύριο την νηστεία και την αδιάλειπτη προσευχή. Μία νύχτα εμφανίστηκε ο Κύριος και του είπε «Χαίρε Ιωάννη, ότι νίκησες τον διάβολο με την υπομονή και αντέκρουσε στα τεχνάσματά του. «Το τέλος του αγώνα σου πλησιάζει. Σε τρεις ημέρες άγγελοι θα έρθουν να σε πάρουν και να σε φέρουν σε μένα». Ο Ιωάννης παρήγγειλε στην οικοδέσπινα να καταδεχθεί να τον επισκεφθεί πρωτού πεθάνει. Η μητέρα του, ξαφνιασμένη στην αρχή από αυτό το αίτημα, ήρθε τελικά στην καλύβα. Ο πτωχός, που τόσο καιρό τον είχε περιφρονήσει, την ευχαρίστησε θερμά για την φιλοξενία της, της ζήτησε την χάρη να ταθεί μέσα στην καλύβα αυτή με τα ρούχα του και της προσέφερε το χρυσό Ευαγγέλιο που του είχε δώσει δέκα χρόνια πρωτήτερα. Όταν η μητέρα του είδε το Ευαγγέλιο, η καρδιά της αναπήδησε από χαρά. Έτρεξε να καλέσουν τον Ζητιάνο να τους αποκαλύψει που βρήκε ένα τόσο πολύτιμο αντικείμενο. Με το πρόσωπο μου σχεμένο από τα δάκρυα, ο Άγιος του είπε «Είμαι ο Ιωάννης ο γιος σας». Και για την αγάπη του Χριστού πήρα αυτό το βιβλίο που μου προσφέρατε σαν Χριστό ζυγό και έλαβα φορτίο και αποφάσισα να ζήσω σαν ξένος για την αγάπη του Χριστού. Οι με ανάμεικτα συναισθήματα, χαράς που τον ξαναβρήκαν και λύπης για τον επικείμενο θάνατό του, κρατούσαν στην αγκαλιά τους το γιο τους, όσο αυτός τους διηγόταν τις περιπέτειες της ζωής του. Και όταν παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό, έπλυναν το σώμα του με τα δάκρυά τους. Όλη η Κωνσταντινούπολη συγκινήθηκε, μαθαίνοντας την ηρωική ιστορία του Οσίου Ιωάννου και συμπόνεσε τους γονείς του. Πλήθη συνέρευσαν στην κηδεία αυτού του εκούσιου μάρτυρα και η κηδεία έγινε στην καλύβα του, όπως ακριβώς το ζήτησε ο Όσιος Ιωάννης. Και στο μέρος εκεί ανοικοδομήθηκε αργότερα ναός, όπου η χάρη του Θεού για τον προσευχών του Αγίου Ιωάννου του Πτωχού επετέλεσε πολλά θαύματα. Τε στον σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.